Για την αιρηνή επίθεση που ετοιμάζει η Ουκρανία απέναντι στις δυνάμεις της Ρωσίας, γράφει το CNN σε ανάλυση του, ενώ παρουσιάζει τις δορυφορικές φωτογραφίες που έχει δώσει στη δημοσιότητα η Maxar Technologies και αποτυπώνουν πώς έχει στήσει την άμυνα της η Μόσχα, η οποία περιμένει να την καταπνίξει. Το κύβο δηλώνει ότι οι προετοιμασίε για μια αιρηνή αντιπίθεση έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, αλλά όλοι παραξενεύονται γιατί συνεχώ τα ανακοινώνουν και αυτό οδηγεί στην απώλεια του πλεονεκτήματο του ευνηδιασμού με τι θεωρίε να δίνουν και να παίρνουν. Όταν ξεκινήσει η επίθεση, η πιθανότατα στον Νότο θα σηματοδοτήσει μια κομβική στιγμή στη σύγκρουση, σημειώνει το αμερικανικό μέσο στην ανάλυση του. Οι Ρώσοι είχαν σχεδόν έξι μήνες στη διάθεσή τους για να προετοιμαστούν και να κατασκευάσουν μια περίτεχνη σειρά αμυντικών συστημάτων. Η διάσπασή τους θα αποτελέσει τεράστια πρόκληση. Οι δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το CNN και άλλα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης δείχνουν την έκταξη των ρωσικών οχυρωματικών έργων που έχουν δημιουργηθεί σε τμήματα της Νότιας Ουκρανίας, αντιερματικές τάφρυ, εμπόδια, ναρκοπέδια και χαρακόμματα. Τα αμυντικά έργα συνεχίζονται για εκατοντάδε χιλιόμετρα σε όλο το ελικό νότιο μέτωπο, όπου οι Ουκρανικέ δυνάμει αναμένεται να επικεντρώσουν την αντεπίθεσή του τι επόμενε εβδομάδε. Η πρόκληση για του Ουκρανού θα είναι να παρακάμψουν ή να ξεπεράσουν τέτοια εμπόδια με ταχύτητα, δημιουργώντα μια δυναμική που θα κάνει τη ρωσική διοίκηση να χάσει τον έλεγχό τη.